Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στις κυρίες και στους κυρίους που γιορτάζουν σήμερα. Τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου Δόξα Πολχικής και εγώ προσωπικά, σας ευχαριστούμε που για μια ακόμα χρονιά βρίσκεστε κοντά μας και τιμάτε με την παρουσία σας την ετήσια Πασχαλινή εκδήλωσή μας. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Δήμο Φλόρινας και ιδιαίτερα τον κύριο Βοσκόπουλο Ιωάννη για την στήριξη που παρέχει στο σύλλογό μας. Επίσης, να σας πληροφορήσω ότι χθες ο σύλλογός μας είχε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου που σε λίγες μέρες θα ανακοινωθούν τα καινούργια μέλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους χορηγούς που πρόσφεραν για την αρχαιοφόρο αγορά μας και επίσης να σας παρουσιάσω την ορχήστρα μας που για ακόμα μια φορά βρίσκεται κοντά μας και πιστεύω ότι θα περάσουμε ένα υπέροχο βράδυ. Στο τραγούδι βρίσκεται ο Σιαμλίδης ο Γιώργος, στη λύρα ο Κολόπουλος ο Παναγιώτης, στα πλήκτρα ο Αφεντουλίδης ο Νίκος, στο γαούλι ο Πόλης Σταματιάδης και στο κλαρίνο ο Σεβαστόπουλος ο Θάκης. Επίσης, κοντά μας βρίσκονται εκπρόσωποι από τον Ποντιακό Σύλλογο Παναγία Σουμελά του Αμοχωρίου, ο πρόεδρος από τον Ποντιακό Σύλλογο Φιλότα, από τον Ποντιακό Σύλλογο Πτολεμαΐδας, μια παρέα από την Καστοριά και επίσης από το Σύλλογο Νέα Χαραυγή Κοζάνης. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον κύριο βουλευτή Νομού Φλόρινας με τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Αντωνιάδη Ιωάννη, που σήμερα βρίσκεται κοντά μας και τιμά με την παρουσία του στο χώρο μας. Τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας, κύριο Πύριο Στέφανο, και τον Αντιδήμαρχο Φλόρινας του Δήμου, τον κύριο Μιχάλη Καρακόλη. Παρακαλώ, κύριε Αντωνιάδη, για ένα χαιρετισμό. Καταρχάς, καλησπέρα σας. Από τους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες Αρξάνενη, από καρδιάς εύχομαι χρόνια πολλά και ό,τι καλύτερο. Σε όλους εσάς που τιμάτε το χορό της Δόξας Κολχικής, τις θερμότερες ευχές για χρόνια πολλά, υγεία, χαρά, ευτυχία, επιτυχίες σε εσάς και τα παιδιά σας. Τον πρόεδρο, τον απερχόμενο και του εύχομαι να είναι και όταν θα γίνει η συγκρότηση πάλι ο νέος, μαζί με τους υπόλοιπους, γιατί είναι ένα πετυχημένο Δέλτα Σίγμα. Τον πρόεδρο, τα μέλη της διοίκησης, τον προπονητή και τους παίκτες, θερμά συγχαρητήρια. Πάντα επιτυχίες, κύριε Πρόεδρε, στο Σύλλογο και από εμάς να θεωρείται δεδομένη κάθε ηθική και υλική συμπαράσταση. Και να κλείσω καλωσορίζοντας δύο εξαίρετους καλλιτέχνες, Σαμλίδη και Χολόπουλο, και βεβαίως τον Τάκη του Σεβαστόπουλο και όλη την ορχήστρα. Λοιπόν, καλή διασκέδαση σε όλους και χρόνια πολλά. Να είστε καλά. Παρακαλώ τον κύριο Πύρο. Καλησπέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Οι μέρες αυτές πραγματικά είναι ιδιαίτερες για την κάθε οικογένεια. Και επειδή εμείς ως χριστιανοί είμαστε πάντα οικογενειακοί, θα έλεγα, αυτές οι μέρες πραγματικά είναι πολύ χαρισματικές για το κάθε άνθρωπο, για όλες τις οικογένειες. Εύχομαι στο Προεδρείο το απερχόμενο αλλά και το ανερχόμενο κάθε επιτυχία στο Σύλλογο. Πιστεύουμε ότι η Δόξα Κολχικής έχει μια
διαδρομή και μια πορεία όχι μόνο στα πολιτιστικά αλλά και στα αθλητικά δρόμενα του νομού μας και πιστεύω ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο την τεράστια προσφορά σας. Εύχομαι σε όλους καλή διασκέδαση, να περάσετε καλά. Νομίζω η ορχήστρα έχει όλα τα στοιχεία που μπορούν να δώσουν το πάθος και όρεξη για χορό. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όλους και καλή διασκέδαση. Κύριε Καρακόλη. Καλησπέρα σας και από μένα, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά και ιδιαίτερως στους στις και στους εορτάζοντες. Εύχομαι κάθε επιτυχία, κάθε προσωπική τους με επιδημία να εκπληρωθεί. Θέλω να μεταφέρω και τις ευχές του Δημάρχου μας και τα χρόνια του πολλά σε όλους σας, τον κύριο Γιάννη Βοσκόπουλο. Αγαπητέ Πρόεδρε, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εσένα και το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Μορφωτικού Συλλόγου της Κορχικής για τη μυθική πρόσκληση ώστε να βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Σε αυτή την όμορφη εκδήλωση που ειλικρινά δείχνει αυτό που βλέπουμε. Δηλαδή ο κόσμος σας τιμά, άρα γνωρίζει τη δράση σας που νομίζω έχει φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα. Όσον αφορά που αναφερθήκατε με τη στήριξη από τον Δήμαρχο μας τον κ. Βοσκόπουλο, να είστε σίγουρος, θα συνεχίσουμε σε αυτό το πνεύμα. Είναι πάγια θέση της Δημοτικής σας Αρχής, της σημερινής, να βοηθάμε τους συλλόγους, άρα δεν θα διστάσετε για ό,τι πρόβλημα έχετε. Από τη μεριά μου, εύχομαι σε όλους σας καλή διασκέδαση.